No. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιας και εντελώς τυχαία μου έπεσε ο κλήρος να μιλήσω αμέσως μετά την συγγύη ενός λεπτού, να εκφράσουμε κι εμείς εκ μέρους του ΜέΡΑ25 την αλληλεγγύη μας με τους συγγενείς και με τα θύματα της τραγωδίας πέρυσι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, προφανώς το ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να υπερψηφίσει τις προγραμματικές δηλώσεις. Ο λόγος είναι ότι, παραφράζοντας τον Μάρκο Αντώνιο, δεν δημιουργήσαμε το ΜέΡΑ25, δεν μπήκαμε στη Βουλή για να τιμήσουμε τον λαϊκισμό των κυβερνώντων, των διαχρονικά κυβερνώντων. Εισήλθαμε στη Βουλή για να θάψουμε το λαϊκισμό. Ένα λαϊκισμό που, για να μην πάμε πολύ μακριά, ο ελληνικός λαός θυμάται την εποχή του σημειτικού Πασόκ, μια εποχή που χτιζόταν η μεγαλύτερη φούσκα τόσο ιδιωτικού όσο και δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη και ο ελληνικός λαός άκουγε τα περί σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης. Κατόπιν είχαμε τον λαϊκισμό της καραμανλικής Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν σκάσει η Lehman Brothers και εμφανιστούν οι φούσκες στη χώρα μας που ήταν ο προπομπός της ακολουθίας πτωχεύσεων τραπεζών και κρατών σε όλη την Ευρωζώνη, ακούγαμε το παραμύθι περί θωρακισμένης ελληνικής οικονομίας. Και μετά, όταν έσκασαν οι φούσκες, είχαμε την απαρχή του μνημονιακού λαϊκισμού. Το αφήγημα ότι μετά το κουκούλωμα της μεγαλύτερης χρεοκοπίας στην ιστορία, με το μεγαλύτερο δάνειο σε απόλυτες τιμές που έχει δοθεί στο πιο πτωχευμένο κράτος της Ευρώπης, υπό όρους συρρήκνωσης των εισοδημάτων, που δεν ήταν ικανά πριν συρρήκνωθούν να αποπληρώσουν το χρέος, πώς θα ήταν ικανά να αποπληρώσουν το χρέος μετά τη συρρήκνωσή τους λόγω της σκληρής λιτότητας τόσο του παλαιού όσο και του καινούριου δημόσιου χρέους. Ο μνημονιακός λαϊκισμός πήρε τη μορφή του αφηγήματος ότι τη λιτότητα θα τη διώξει η ανάπτυξη που θα φέρει η λιτότητα. Μιλήσατε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, και το εύχομαι να το πετύχετε. Για νέο κεφάλαιο. Για νέα αρχή. Για επιστροφή στην κανονικότητα. Δυστυχώς, τα δεδομένα, δεν μιλάω για τις προθέσεις σας, τα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να σκεφτούμε έτσι. Απλά ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μνημονιακή διαδικασία, σε αυτό που εμείς στο ΜέΡΑ25 ονομάζουμε χρεοδουλοπαρική αγελάς. Δεν είναι κριτική αυτή. Αν θέλετε, είναι οι πρώτες μέρες της κυβέρνησής σας. Έχετε και την αλληλεγγύη μας. Όπως φαντάζομαι, είχαμε και εμείς, τουλάχιστον από τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος μου την εξέφρασε όταν γνωριστήκαμε το Γενάρη του 2015, γιατί η χώρα μας είναι πιασμένη σε αυτή τη σκοτωδίνη. Του χρέους, της λιτότητας, της. Ξέρετε το 2018 και φέτος, το πρώτο εξάμηνο, ποιο είναι το επίπεδο των καθαρών επενδύσεων? Να σας πω. Είναι μείον 4,6% του ΑΕΠ των καθαρών επενδύσεων. Αυτό παραλαμβάνεται. Αφήστε τα χρηματιστήρια, αφήστε τις τιμές των ομολόγων και τα επιτόκια. Η ουσία είναι ότι περνάμε τον 10ο χρόνο αρνητικών επενδύσεων σε αυτή τη χώρα. Και τίποτα δεν προειδεάζει ότι θα φύγουμε από αυτό. Κάνατε κάποιες εξαγγελίες. Εμείς κάναμε έναν υπολογισμό τις τελευταίες μέρες για να δούμε τι σημαίνει αυτό δημοσιονομικά. Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στο 1,8-1,9 δισεκατομμύρια οι παροχές. Οι φοροαπαλλαγές. Από τον έμφυα το υπολογίζουμε γύρω στα 680, πείτε μου αν έχω δίκιο ή όχι. Από την εισφορά αλληλεγγύης 308 εκατομμύρια, από το τέλος επιδιδεύματος 193, από το φόρο νομικών προσώπων 690, γύρω στα 1.870-1.900 εκατομμύρια. Αν προσθέσετε και τις δαπάνες που καλώς θα κάνετε να κάνετε, ιδίως οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, νοσηλευτών, ιατρών, εμείς θα τις χειροκροτήσουμε αυτές. Βγαίνουμε γύρω στο το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2019, αν συνεχιστεί έτσι, και το πρώτο κομμάτι μέρος, ίμιση του 20, θα πέσει στο 1,5-1,6%. Έχετε όμως παράλληλα δεσμευτεί για το 3,5%. Για να το πιάσετε, και εδώ δεν είναι θέμα διαφωνίας μεταξύ μας, γιατί ξέρετε, εμείς οι οικονομολόγοι, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα περί της πραγματικής οικονομίας, ας είμαστε ειλικρινείς. Ένα από τα λίγα που γνωρίζουμε, και το γνωρίζουμε καλά,
είναι κάτι το οποίο ισχύει αξιωματικά, γι' αυτό το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα πάντοτε ισούται με τις καθαρές υπερβάλλουσες επενδύσεις μείον το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό είναι δεδομένο. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανέβει πάλι, έχει πάει γύρω στο 3%, 2,1% ήταν σήμερα το πρωί που κοιτάζα, το οποίο σημαίνει ότι για να πετύχετε το στόχο του 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος με αυτές τις μειώσεις που κάνετε στις φοροαπαλλαγές, που καλά κάνετε και τις κάνετε, τι πρέπει να συμβεί? Πρέπει οι καθαρές επενδύσεις να αυξηθούν πολύ πιο γρήγορα από ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του καπιταλισμού. Όταν έχεις φοροαπαλλαγές, ποτέ δεν αυξάνονται οι καθαρές επενδύσεις πιο γρήγορα. Μπορεί να αυξηθούν, αλλά πρέπει να αυξηθούν πιο γρήγορα από το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών. Με άλλα λόγια, αυτό που έχετε κάνει, αποδεχόμενοι το 3,5% το στόχο και με τις απαλλαγές και τις περαιτέρω δαπάνες, έχετε δημιουργήσει για τον εαυτό σας έναν κινούμενο στόχο. Ένα στόχο που αξιωματικά και νομοτελειακά θα κινείται πιο γρήγορα από εσείς ή από την ελληνική οικονομία. Και τότε είναι το ερώτημα. Τότε είναι το ερώτημα, κύριε Σταϊκούρα, κύριοι συνάδελφοι. Ποια ρήξη θα κάνετε? Με τους δανειστές, οι οποίοι θα επιμένουν σε νέα ισοδύναμα μέτρα για να ξανανεβάσετε το πρωτογενές το 3,5% ή με τον ελληνικό λαό? Το αφήνω να εωρείτε το ερώτημα. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το απαντήσουμε και δεν κατηγορώ μόνο εσάς και οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς το ίδιο έκαναν. Το ΠΑΣΟΚ έκανε ακριβώς το ίδιο. Το μνημονιακό τόξο ξεκινάει με το αξίωμα ότι νυν υπερπάντων η τήρηση των στόχων και των έσε όλα στους δανειστές. Μια μικρή παρένθεση ενισχυτικά προς εσάς, πέρα της κριτικής. Μου έχουν πληροφορήσει, κύριε Πρόεδρε, ότι έχω γύρω στα 15 λεπτά σύνολο από τη γραμματεία. Έχετε 8, θα υπάρξει μια ανοχή. Ναι, πείτε μου ακριβώς πώς είναι η ανοχή, γιατί δεν θέλω να υπερβώ την ανοχή σας. Η ανοχή είναι κάτι το ευέλικτο. Αλλά... Ναι, δεν θέλω ευελιξία. Αρκετή ευελιξία της αγοράς είχαμε τώρα. Εγώ το βλέπω προς τα κάτω, εσείς προς τα πάνω. Θα τα βρούμε. Συνεχίστε. Όχι, άμα είναι να μην προβώ στη συμβουλή μου στον κύριο Σταϊκούρα. Κύριε Σταϊκούρα, πάρτε για παράδειγμα τον ένθια. Αυτές οι μειώσεις που κάνετε. Εγώ καθαρά από η πολιτική και ιδεολογική πλευρά διαφωνώ απόλυτα. Δεν βλέπω γιατί οι υψηλές ιδιοκτησίες πρέπει να έχουν μείωση. Θα έπρεπε να έχουν αύξηση. Είναι χαμηλά τα ποσοστά του ένφια για τις υψηλές ιδιοκτησίες. Εμείς που μπορούμε να πληρώνουμε, πρέπει να πληρώνουμε πιο πολλά. Και πρέπει να είναι 0% ένφια για όλους όσους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε καν το κόστος της απόσβεσης του κτηριακού τους κεφαλαίου. Το ίδιο και για τη φορολογία των νομικών προσώπων των επιχειρήσεων. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουμε ολιγοπωλιακά σούπερ μάρκετ να τους μειώνεται το φόρο της επιχείρησης από το 28-29% στο 20%. Δεν υπάρχει κανένα, ιδίως πριν η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει κάτι για τις απαράδεκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς ως MeRA25 προτείνουμε 15% φόρος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 20% για τις μεσαίες και ας μείνει εκεί που είναι. Καταργήστε την προπληρωμή φόρου, αν θέλετε να βοηθήσετε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ιδεολογικό όμως κομμάτι και εδώ που διαφωνούμε. Τώρα όμως έρχεται η συμβουλή. Εάν πάτε στις Βρυξέλλες και τους πείτε flat 20%, θα εισπράξετε ένα τεράστιο nine, όχι γιατί ιδεολογικά πρόσκειται στο MeRA25 και όχι σε εσάς, αλλά γιατί ένα πράγμα τους φοβίζει. Δύο λέξεις. Ματέο Σαλβίνι. Ο Σαλβίνι έχει αυτή την πολιτική. Και ο Σαλβίνι χρησιμοποιεί αυτή την πολιτική της μείωσης οριζόντιας των φόρων προς μία ριγκανική κατεύθυνση. Γιατί? Πρώτον, γιατί εξυπηρετεί τα δικά του πολιτικά συμφέροντα. Και δεύτερον, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι ο τρόπος του να διεμβολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, γιατί το όνειρο του κυρίου Σαλβίνι είναι το Italexit και το ξέρετε. Οπότε, αν εσείς πάτε με τα ίδια νούμερα που πηγαίνει ο κύριος Σαλβίνι, νομίζω ότι θα έχετε προβλήματα. Αυτή είναι μια φιλική συμβουλή.
Και μια άλλη θηλυκή συμβουλή. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πλωστάσιο του κύριου Ντράγκη τελείωσε. Επετέλεστε. Η κυρία Λαγκάρντ θα γίνει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ότι έχει αντικαταστήσει τον κύριο Ντράγκη, που θεωρείται ότι έσωσε το ευρώ μέσα από την ποσοτική χαλάρωση, αλλά δυστυχώς τα όπλα της ποσοτικής χαλάρωσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλέον. Έχουν ξεμείνει από γερμανικά ομόλογα. Αντί να πάτε να ζητήσετε την ένταξη των ελληνικών μας ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση, εγώ θα σας πρότεινα το MeRA25 προτείνει, το DiEM25 πανευρωπαϊκά, να ζητήσετε κάτι διαφορετικό. Αντί για την ποσοτική χαλάρωση του κυρίου Ντράγκη και της κυρίας Λαγκάρντ, να ζητήσετε κάτι εντελώς διαφορετικό. Να ζητήσετε μεγάλη έκδοση ομολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, που να υποστηρίζονται από την Κεντρική Τράπεζα, όπως κάνει έτσι κι αλλιώς, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Είναι ο μοναδικός τρόπος να πετύχετε μία συνένεση εντός της Ευρωζώνης. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο που, αν θέλετε, υπάγεται στις συμβουλές. Η ρήξη με τους δανειστές είναι λοιπόν δεδομένη, γιατί η αριθμητική του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι τέτοια. Όταν θα κάνετε τη ρήξη με τον ελληνικό λαό, οι ανισότητες που θα δημιουργήσετε θα είναι ακόμα μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες απαράδεκτες απάνθρωπες ανισότητες. Την ίδια στιγμή θα κάνετε δωράκια, το έχετε πει εσείς οι ίδιοι, στην παρασιτική μας ολιγαρχία. Την ίδια στιγμή βλέπουμε να μας έρχεται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Μιλήσατε εσείς οι ίδιοι για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Κύριε Χατζηδάκη, θα ήθελα να μου κάνετε μια χάρη. Σας παρακαλώ, μην ξαναναφερθείτε ποτέ ως κάτι θετικό για εσάς, ότι την περίοδο τη δική σας ή λόγω της εκλογής σας αυξήθηκε η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ. Αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί να σας θυμίσω κάτι. Θυμάστε την Enron. Θυμάστε τη Lehman Brothers. Μερικά 24 ώρα πριν κλείσουν, όταν ανακοινώθηκε η πώλησή τους, ανέβηκε η μετοχή. Τα χρηματιστήρια λειτουργούν με τους δικούς τους κανόνες. Δεν σημαίνει τίποτα για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η ιδιωτικοποίηση που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, η μερική ιδιωτικοποίηση, η ουσιαστική παραχώρηση προσόδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες υπό την πίεση της Τρόικας, ήταν ο λόγος για την απαξίωση της ΔΕΗ. Αλλά θα επιφυλάσσουμε να μιλήσω άλλη στιγμή για αυτά. Αυτό που μας θορυβεί ως ΜέΡΑ25 είναι ότι ο συνδυασμός της αποτυχίας της δημοσιονομικής σας πολιτικής, για την οποία ευθύνεται το 3,5%, η όξυνση των κοινωνικών εντάσεων, του ταξικού πολέμου εναντίον των αδύναμων και παράλληλα ο πλουτισμός μιας παρασιτικής ολιγαρχίας θα οδηγήσουν σε ένα συνδυασμό καταστολής και περαιτέρω μετανάστευσης των παιδιών μας. Αυτό, να το πω απλά, τελικά προσφέρεται στον ελληνικό λαό θεάματα χωρίς άρτο και θεάματα πολύ δυσάρεστα. Εμείς θα είμαστε εδώ, καλή την πίστη και συμβουλές να δίνουμε στο βαθμό που έχουν κάποια αξία για σας και να σας κάνουμε την πιο σκληρή αντιπολίτευση που υπάρχει, που μπορεί να υπάρξει. Θα είμαστε εδώ για να αποκαλύπτουμε ακόμα και τη σκοτεινή πλευρά των θετικών που προτείνετε. Εμείς ζούμε με το όνειρο να έρχεστε και να προτείνετε πράγματα τα οποία είναι θεραπευτικά για τη χώρα. Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό, κύριε Μητσοτάκη. Ψήφος στους αποδήμους. Έχω ζήσει 29 χρόνια στο εξωτερικό. Η κόρη μου μεγαλώνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αυστραλία, δεν μπορώ παρά να χειροκροτήσω την ψήφο στους αποδήμους. Αλλά, κύριε Μητσοτάκη, πώς θα τους τη δώσετε την ψήφο? Θα ψηφίζουν επιστολικά ή στα προξενία ένας άνθρωπος που έχει να πάει στην Καστοριά από το 1950 στην περιφέρεια Καστοριάς? Θέλετε να ενισχύσετε τη διασπορά μας? Θέλετε να τους κάνετε να ενταχθούν ως Έλληνες καλύτερα στη χώρα τους και ταυτόχρονα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε περιφέρειες Βόρειας Αμερικής, Νότιας Αμερικής, Βόρειας Κεντρικής Ευρώπης. Να εκλέγονται, αφού έχουν πολιτογραφηθεί, σε αυτές τις περιφέρειες και να έρχονται εδώ στο Κοινοβούλιο και να εκπροσωπούν τη Δυτική Αυστραλία, το Βόρειο Καναδά. Το Βόρειο Καναδά, δεν πιστεύω να υπάρχει περιφέρεια τέτοια. Τη Νέα Ζηλανδία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τότε εμείς θα υπερψηφίσουμε. Αν απλά τους χρησιμοποιείτε ως ψηφοφόρους που ψηφίζουν σε περιφέρειες τις οποίες δεν έχουν πλέον επαφή, θα είμαστε κάθετα εναντίον σας.
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής μίλησε για ψηφιοποίηση, το επικροτούμε. Αλλά ο διάβολος ζει στη λεπτομέρεια. Μίλησε για G-Cloud. Σε ποιον θα ανήκει αυτό? Στην Google? Σε κάποια από τις μεγάλες εταιρείες που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ούτε μπορούμε να τους εμπιστευτούμε τα δεδομένα του λαού μας και του κράτους μας, ούτε και πρέπει να τους εκχωρήσουμε το έργο το οποίο θα πρέπει να παραχθεί λογισμικά εδώ στη χώρα από δικά μας startups, από δικές μας εταιρείες. Μιλήσατε για 5G, δίκτυα. Ποια είναι η θέση σας για τη Huawei? Η Huawei αυτή τη στιγμή αποτελεί το κέντρο των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Είναι η μοναδική εταιρεία που έχει τη δυνατότητα να μας δώσει αυτή τη τεχνολογία. Αλλά ο κύριος Τραμπ κάνει πόλεμο μαζί της. Εσείς ποια θέση θα κρατήσετε? Μιλήσατε για αυτοπληροφόρηση του δημοσίου. Κύριε Βαρουφάκη, μακάρι. Κύριε Βαρουφάκη, μιλήσατε για 15 λεπτά. Κλείνω. Κλείνω. Μιλήσατε για αυτοπληροφόρηση του δημοσίου. Θα νομοθετήσετε την απαγόρευση σε δημόσιο υπάλληλο να ζητάει από πολίτη πληροφορία που έχει το δημόσιο? Μόνο τότε θα λειτουργήσει. Για να κλείσω. Εμείς θα είμαστε εδώ για να αποκαλύπτουμε την ταξική δυστοπία που θα φέρει η αποτυχία, που είναι προδιαγεγραμμένη λόγω της μνημονιακής Ελλάδας. Εμείς θα είμαστε εδώ γιατί η ρήξη θα γίνει. Και όταν θα γίνει η ρήξη, εμείς θα πάρουμε το μέρος των πολλών, θα πάρουμε το μέρος των θυμάτων της κρίσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία, όσο και στη Γαλλία, γιατί η κρίση που ξεκίνησε εδώ το 2008-2010 μεταφέρθηκε μέσα από το δικό μας το μνημόνιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή οι πλειοψηφίες των πολιτών σε όλες τις χώρες υποφέρουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.